Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στη Vlogmas Day 4. Η ώρα είναι 7.30, έχω παγώσει, έχω κάνει layering, ζακέτα, μπουφάνη, κασκόλ, σχισμένο παντελόνι. Έχει παγωνιά, ξινόλα, κάτασπρα. Και κάνει πάρα πολύ κρύο αρχικά. Τώρα, εγώ πάω στο σχολείο, βασικά πάω στη στάση για να περιμένω το λεωφορείο για να έρθει να με πάρει. Και αυτά. Σήμερα, όπως σας είπα και χθες, δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι. Θα το δούμε στην πορεία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέρα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε ότι κάτω είναι όλα κάτασπρα. Και αυτά, σας αφήνω, γιατί έχει παγώσει το χέρι μου. Γεια σας, έχουμε φτάσει στο σχολείο, ώρα είναι 8.30 και τελικά έχουν κατάληψη. Οπότε, ναι, μάλλον θα μπω μέσα. Τι? Α, δεν ξέρω ποιος είτε. Τέλος πάντων, και αυτά, ίσως μπω μέσα, δεν ξέρω ακόμα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Κάνει επίσης πάρα πολύ κρύο, έχουν παγώσει τα χέρια μου, δεν νιώθω. Ναι. Θα τα πούμε αργότερα. Τελικά, μπήκα στο σχολείο. Ρουνέλα λίγο. Έλα! Έλα! Θα σε κάνω expose στο βίντεο και ξέρεις ότι θα το ανεβάσω. Δεν φαίνεσαι. Χρόνια πολλά να τα εγκαταστήσεις ό,τι επιθυμείς. Με ένα καλό παιδί. Και αυτά. Όταν δεν έχεις φίλους. Είναι η Ευαγγελία. Είναι η Ευαγγελία. Βγάλε μωρί σαν τον Άρο. Βάλτι. Λοιπόν, τι θες να πούμε, ήθελα να πούμε για την κατάληψη, πες. Εδώ, δεν κοιτάς. Έχω να δηλώσω ότι το αίτημα για τη Μακεδονία είναι... Σε εξέλιξη. Ό,τι να είναι. Ναι. Ήταν πεσό. Γεϊ. Μη λες τις περιοχές, μωρέ. Δεν πειράζει. Wait. Βάλε μπίπ. Ναι. Ναι, και κάνει λίγο κρύο. Λίγο. Για να πάμε στα χιόνια. Με χέρια μου. Οπότε αυτά θα τα πούμε αργότερα. Και πάλι με την Ευαγγελία είμαι, δεν μπορώ αυτή την κουπέλα. Αυτή εδώ που λέτε γράφει την Τετάρτη διαγώνισμα. Δεν έχει ποτέ το βιβλίο και τελικά το παραθυρό από την τάξη μας είναι ανοιχτό. Οπότε θα κάνει μια απόπειρα να μπει μέσα. Να δω πώς θα φτάσεις. Βάλε δύναμη στα χέρια σου. Μπράβο, Νάτι. Ποτέ. Καλά, θα σας αφήσω μόλις μπει μέσα. Γεια σας. Άντε βγες. Ένα πόδι φαίνεται στην δεξιά, δεν φαίνεται τίποτα. Έλα, το έχεις, πάμε. Είναι εύκολο να κατεβείς, πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Θα πέσει και θα πάρεις το πόδι. Έλα, κατέβα. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σου. Πάτα, ποτέ. Ένας κόλλος. Το παράθυρο κλείς. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Okay. Η θεματική άου πόνισε. Εντάξει, δεν παίρνεις τα βιβλία. Άντε πάμε πάλι, την είδα τα καλοριφέρα ανοιχτά μέσα. Τέλος πάντων αυτά. Γεια σας. Τελικά μας έδιωξαν, οπότε γύρισα τώρα από την κατάληψη. Και τώρα πηγαίνω σπίτι. Να πιω καφέ και να κάτσω, γιατί αύριο δεν έχουμε επίσης σχολείο, γιατί δεν ξέρω τώρα, κάτι οι καθηγητές θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, οπότε δεν έχουμε σχολείο αύριο και θα σας μιλήσω όταν πάω σπίτι. Τώρα λέω να φάω κάτι Doritos, αυτά εδώ με sweet chili και είναι ελάχιστα. Όταν το δαγκώνεις, σε καίει λίγο στη γλώσσα, αλλά μετά φεύγει αυτή η κάψα, οπότε καλά είναι. Απλά, ίσως κάποιοι που δεν το αρέσουν πολύ τα καυτερά, ίσως να τους φαίνονται αρκετά καυτερά.
Οπότε εννοείται ότι έχω φάγει κάτι άλλο, έφαγα ένα τόστ. Απλά δεν μου έφτασε κυλιόδουλος. Και πήρε και αυτά εδώ τα ντορίτος, η ώρα τώρα είναι 10. Και ναι, αυτά. Σήμερα δεν ξέρω και τι θα κάνω επόμενο. Οπότε θα δούμε. Έκανα πάρα πολλές δουλειές. Έστωσα τα κρεβάτια, έπινα κάτι πιάτα, μάζεψα γενικά το σπίτι. Και τώρα λέω να φτιάξω ένα καφέ. Αυτά. Θέλω να μου πείτε, αν και εσείς όταν κάνετε δουλειές βάζετε τραγούδια. Εγώ πως πήγα από τα Χριστούγεννα στη Χαντισέ, από το Doom Tech Tech, στη Eurovision το 2009 νομίζω ήταν. Εκεί δεν ξέρω. Και γενικά μου πιάνει να ακούω κάτι τέτοια τραγούδια. Π.χ. ακούγα Ελένη Παπαρίζου, Έλενα Παπαρίζου το My Number One, το My Secret Combination από Καλομήρα, από Σερντάπ δεν θυμάμαι. Και γενικά με πιάνει να ακούω κάτι τέτοια τραγούδια, παλιά όμως, πολύ παλιά, ανάθεμα και αν τα ξέρει κανένας. Τέλος πάντων, αυτά, τώρα περιμένω να βράσει το νερό για να φτιάξω ένα νεότατο νες μεγάλα. Και ναι, αυτά, ίσως κάνω αυτό το vlog μέχρι στιγμής μοντάζ για να μην το έχω όλο μαζί μετά. Και μετά δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δούμε. Είδουμε. Θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας και πάλι, η ώρα τώρα είναι νομίζω 1:50 και πάω στο μαγαζί, έχω βάλει ένα απλό πουλοβεράκι, δεν θυμάμαι από πού. Αυτό εδώ το μπουφάν, denim jacket από τα H&M. Ένα παντελόνι σκισμένο το οποίο το έχω φτιάξει εγώ. Μαύρα παπούτσια και χρωματιστές κάλτσες με δίσκο και κασέτα. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσω. Θα φάω το μεσημέρι σνίτσελ, αυτό που έφαγα και χθες. Και ναι, τώρα έχει αρχίσει να ζεσταίνει ο καιρός, αλλά μετά θα κάνει λίγο πάλι κρύο. Αυτά. Θα σας μιλήσω αργότερα. Δεν ξέρω βασικά τι ώρα θα σας μιλήσω. Όταν φύγω από το μαγαζί θα το δούμε. Οπότε γεια για τώρα. Μόλις έφυγα από το μαγαζί, η ώρα είναι 2:10. Και έπλυνα κάτι πιάτα, σκούπισα, σφουγγάρισα. Και τώρα πάω να φάω. Θα φάω, όπως σας είπα, σάντουιτς με σνίτσελ. Αυτά. Το απόγευμα λογικά θα πιω καφέ και δεν ξέρω τώρα τι άλλο θα κάνω. Οπότε, ναι, θα τα πούμε αργότερα. Στο εντωμεταξύ, τώρα που το θυμήθηκα, όλοι με κοροϊδεύουν που λέω το οπότε ναι. Απλά μου βγαίνει αυτόματα γιατί δεν έχω πώς να πάω από το ένα κλιπ στο άλλο και χρησιμοποιώ το οπότε ναι. Και δεν μου έρχονται, ενώ ξέρω συνδετικές λέξεις προφανώς. Το ωστόσο, είναι πώς. Μπορώ να πω τέτοιες. Απλά μου βγαίνει εκείνη την ώρα το οπότε ναι. Οπότε ναι. Χωρίς τι ώρα να σας μιλήσω. Έχω από εκείνη την ώρα που γίνεται από το μαγαζί. Δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. Πήγα σπίτι, έφαγα και μετά κοιμήθηκα κανένα διωράκι. Ξύπνησα και τώρα ήρθα στο μαγαζί. Αυτό. Επιστρέφω σπίτι και μαντέψτε τι θα φάω. Σνίτσελ. Πρωτότυπο. Γενικά από το μεσημέρι και μετά δεν σας τράβηξε και πολύ πράγματι δεν έκανε τίποτα ενδιαφέρον. Κοιμήθηκα. Τώρα θέλω να πάω να κάνω μοντάζ αυτό το βίντεο που βλέπετε για να ανεβεί αύριο και να το έχετε έτοιμο στις 3 η ώρα όπως πάντα. Αύριο δεν θα έχουμε τίποτα ενδιαφέρον στη μέρα. Διάβασμα λίγο γιατί είναι Τρίτη και δεν έχουμε σχολείο όπως σας είπα.
Και... τίποτα, τίποτα του ενδιαφέρον αύριο. Αυτά. Οπότε... θα το πούμε αργότερα. Έχω φτάσει σπίτι και έχει ξεκινήσει το GNTM και τώρα θα φάω σάντουιτς με σνίτσελ, ποτέ τις τηγανιτές και φέτα μέσα. Οπότε ναι, και λέω να το κλείσω εδώ αυτό το vlogness για να μην τραβήξει και πάρα πολύ και βαριέστε κι εσείς. Και αν σας άρεσε αυτό το vlogness, κάντε το ένα like, πατήστε με εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα vlogness που ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι και να μην τα χάνετε τα επόμενα. Και ακολουθήστε με και στα social media που θα τα βρείτε από κάτω, που είναι Snapchat, Twitter και Instagram. Και εμείς θα τα πούμε στο αυριανό, στο αυριανό vlogness. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και γεια σας!